Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Αλέκο Λοβολούδη. Είναι γραμματέας της Τομεϊκής Επιτροπής Θάσου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι και πρόεδρος των Συνταξιούχων Αυτεργατών. Κύριε Λοβολούδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ανέφερα τη δεύτερη ιδιότητά σας γιατί θα μας βοηθήσει πολύ στην συζήτηση που θέλουμε να ανοίξουμε. Και από την αρχή της εκπομπής κάναμε το εξής σχόλιο. Το καλοκαίρι άνοιξε, έτσι όπως άνοιξε ο τουρισμός, κατ' εντολήν των ναυτιλιακών, των tour operators, των αεροπορικών εταιριών, με ελάστιχο πρωτόκολλα για να κερδίσουν, να θησαυρίσουν, και σήμερα αφήνουν το νησί, έτσι. Ακριβώς. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Αφού έχουν ξεζουμίσει τους ναυτεργάτες όλη την καλοκαιρινή περίοδο και φέτος ιδιαίτερα και λόγω της πανδημίας τα πρωτόκολλα είχαν γίνει λάστιχο, γιατί όπως βόλευε τις ναυτιλιακές εταιρείες για να έχουν περισσότερα κέρδη. Πείτε μας λίγο, κύριε Λοβολούδη, πώς ακριβώς δηλαδή δουλεύαν οι ναυτεργάτες στην περίοδο του καλοκαιριού? Είπατε πρωτόκολλα λάστιχο, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ναι, τα πρωτόκολλα λάστιχο όσον αφορά για το ζήτημα της πανδημίας, έτσι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ενώ στην αρχή ξεκινήσαμε με 50% την πληρότητα των πλοίων, στη συνέχεια φτάσαμε στο 85%. Αντί να μειώνονται τα πρωτόκολλα και να αυξάνονται τα δρομολόγια για να υπάρχει επιβατικό κοινό λιγότερο μέσα στα πλοία, αυξάνουν τα πρωτόκολλα και μειώνουν τα δρομολόγια. Μάλιστα. Αυτή ήταν η κατάσταση όλο το καλοκαίρι. Βέβαια, σε ανάλογες περιπτώσεις είναι και στα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Έτσι. Ίσχυε το πρωτόκολλο της Παστής Αρδέλας, με λίγα λόγια. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για τους... Την χειμερινή περίοδο που και την έχετε ζήσει πολλές φορές αυτή την κατάσταση. Το έχουμε κάνει ρεπορτάζ πολλές φορές. Απλά τώρα με την πανδημία πραγματικά είναι εξωφρενικό. Ναι, είναι εξωφρενικό. Ενώ υπήρξαν υποσχέσεις άνευ ουσίας βέβαια και δεσμεύσεις ότι θα ισχύσουν τα ελάχιστα δρομολόγια, τρία δρομολόγια για την χειμερινή περίοδο, που και αυτά τα δρομολόγια δεν επαρκούν. Γιατί μιλάμε για μια γραμμή που είναι ζωτική σημασία για το νησί, γιατί από εκεί εξυπηρετείται όλο το νησί, όλος ο κόσμος, εργαζόμενοι, φοιτητές, επαγγελματίες, ασθενείς. Τη στιγμή που είναι υποβαθμισμένες όλες οι υπηρεσίες του νησιού, έχει κλείσει ΔΕΗ, έχει κλείσει πολυοδομία, έχει κλείσει φορεία. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε νευροπαθείς οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν και να πηγαίνουν τρεις φορές τη βδομάδα σε μονάδα τεχνητού νεφρού. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να πάνε στην Καβάλα για να πάρουν τα φάρμακά τους από το ΕΟΠΗ, γιατί δεν μπορούν να τα πάνε από τα ιδιωτικά φαρμακεία, και ένα σωρό άλλο κόσμο ο οποίος πρέπει να μεταφερθεί στην Καβάλα για να πάει σε δημόσιες υπηρεσίες. Λοιπόν, και αναγκάζεται τώρα για να πάει μέσω κεραμωτής, έτσι, άλλοι να πηγαίνουν μέσα στη λεωφορεία και να κάνει ένα ταξίδι οδύσσια, δηλαδή γύρω-γύρω, για να πάμε στην Καβάλα. Γιατί έτσι εξυπηρετεί τις ναυτιλιακές εταιρείες. Γιατί θέλουν περισσότερα κέρδη, γιατί θεωρούν ότι τα κέρδη από τη συγκεκριμένη γραμμή είναι λιγότερα και θέλουν περισσότερα. Και έχουν βάλει βέβαια και αίτημα για να επιδοτηθεί η γραμμή. Εδώ βρίσκουν βέβαια και καλοφοιτητές να στηρίξουν αυτό το αίτημα, όπως είναι οι κυβερνητικοί βουλευτές, και βάζουν πάτη και στηρίζουν το αίτημα των ναυτιλιακών εταιριών για να δοθεί επιδότηση στη γραμμή. Να τους πληρώσουμε κιόλας. Ναι, δηλαδή να βγουν όλοι αυτοί, ας το πούμε, δεν είναι χασούρα, έτσι. Γιατί η γραμμή του πριν, όπως είπαμε και πριν, είναι ζωτική σημασία για όλο το νησί. Αλλά έχουν επιλέξει να την έχουν υποβαθμισμένη, με υποβαθμισμένα πλοία, και με λιγότερα δρομολόγια. Γιατί αν αντιστραφούν οι ώρες, δηλαδή αν βάλεις περισσότερα δρομολόγια στη γραμμή του Πύρνου και λιγότερα στη γραμμή του Κεραμουντής, θα αντιστραφεί η κίνηση. Ναι. Απλά έτσι βολεύει τις ναυτιλιακές εταιρείες για να έχουν περισσότερα κέρδη. Ναι. Και έχει καταντήσει η γραμμή του Πύρνου να είναι ο φτωχός συγγενής και η γραμμή της Κεραμουντής η χρυσοφόρο γραμμή, που υπάρχει εκεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ναυτιλιακών εταιρεών. Ναι. Έτσι, αυτό βέβαια. Δεν είναι... Αυτό γιατί συμβαίνει, για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Ο καθένας, αν ήταν εφοπλιστής, το ίδιο θα έκανε. Αυτό βέβαια
είναι μια κατάσταση που έχει να κάνει με την απελευθέρωση των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό που έχει απελευθερωθεί επί της ουσίας είναι η δράση των αυτιλιακών εταιρεών. Να μην δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, έχουν κάνει οικονομικότητα στη φύλη της θαλάσσιας συγκοινωνίας. Όποτε θέλουν βάζουν δρομολόγια, όποτε θέλουν τα κόβουν, για όποια χρονική περίοδο θέλουν. Μπείτε σκύλια λέστε δηλαδή, με λίγα λόγια. Mm-hmm. Κύριε Λοβολούδη, γιατί επιλέγουν την Κεραμωτή? Επιλέγουν την Κεραμωτή γιατί είναι κοντά το αεροδρόμιο, γιατί από εκεί υπάρχει η εμπορική κίνηση, δηλαδή έχει να κάνει με τα λατομεία και για αυτόν τον λόγο. Μάλιστα. Και έχει να κάνει βέβαια και το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Γι' αυτό επιλέγουν τη γραμμή της Κεραμωτής. Ενώ η ζωτική σημασία για το νησί, το ξανατονίζω, είναι η γραμμή του Πρίνου. Και πρώτα και κύρια, έχει να κάνει με το κέντρο υγείας. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, ένα έκτακτο περιστατικό για να πάει στην Καβάλα θα κάνει μια μισή ώρα παραπάνω. Ναι. Θα μην σας πω δύο. Ναι, γιατί πρέπει να φτάσει στην Κεραμωτή και μετά ο δικός να φτάσει μέχρι την Καβάλα. Ακριβώς. Ακριβώς. Ενώ από τον Πρίνο θα πάει κατευθείαν στην Καβάλα. Γιατί στον Πρίνο είναι το κέντρο υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, τεράστιο το πρόβλημα. Τεράστιο το πρόβλημα και από όπου και να το πιάσεις το νήμα, καταλήγει στο ίδιο σημείο. Έτσι, όσο τα καράβια, οι θαλάσσιες κοινωνίες θα έχουν το μοναδικό κριτήριο το κέρδος και για να γυρίσει προπέλα θα πρέπει να βγει κέρδος, θα διονύζεται αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Εσείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, τι λέτε? Εμείς λέμε ότι ο λαός του νησιού, οι ναυτεργάτες, πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Λοιπόν, οι ναυτεργάτες βέβαια το έχουν αποδείξει και το λαϊκό κίνημα του νησιού. Έτσι, και στο παρελθόν παλέψαμε και αντιδράσαμε σε αυτή την κατάσταση με αυτό το νόμο έκτρωμα που εφαρμόζεται από το 2001 που έφερε και ψήφισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και βέβαια συνεχίζουν και εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Έτσι, εμείς καλούμε σωματεία φορείς των νησιών να αντιδράσουμε σε αυτή την πολιτική. Η λύση δεν είναι γιατί κατά καιρούς έχουν ακουστεί να έρθει μια άλλη εταιρεία ή να φύγει η υπογραφή των δρομολογίων από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και να έρθει στην περιφέρεια. Αλλά δεν μπαίνει η ουσία. Η ουσία είναι ότι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο έκτρωμα είναι η ουσία που δίνει ουσιαστικά την ελευθερία δράση των ναυτιλιακών εταιρεών να κάνουν ό,τι θέλουν, να εφαρμόζουν όποτε θέλουν να βάζουν δρομολόγια, όποτε θέλουν να τα κόβουν, να επιλέγουν τη διάρκεια τους, να επιλέγουν τον αριθμό, να επιλέγουν τα πάντα. Mm-hmm. Έτσι. Αλλιώς θα ήταν τα πράγματα, άμα υπήρχε ένας δημόσιος εθνικός οργανισμός συγκοινωνιών. Ένας εθνικός οργανισμός ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για τελείως άλλη πολιτική, γιατί το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι, με εργατικό κοινωνικό έλεγχο. Mm-hmm. Λοιπόν, να προγραμματιστούν άμεσα τα δρομολόγια στη γραμμή Πρίνου Καβάλας χωρίς επιδότηση. Καλείτε τα σωματεία τους φορείς του νησιού. Ο λαός έχει πληρώσει και πληρώνει συνεχώς. Δηλαδή οι εφοπλιστές αυτή τη στιγμή ζητάνε κι άλλο ζεστό χρήμα για να βάλουν δρομολόγια για να εξυπηρετείται το νησί. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, κύριε Λοβολούδη, να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.